Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων μέσα από τη συχνότητα του Άστρα. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι στην Κρήτη μετά τη θεομηνία που άφησε πίσω τις δύο νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές. Τα αρμητικά νερά κατέστρεψαν περιουσίες καθώς μέσα σε λίγη ώρα χάθηκαν κόποι ετών. Συγκλονιστικές οι εικόνες από τη Σιτία που δείχνουν τα τρομακτικά ύψη της βροχής. Πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν εκατοντάδες μέτρα και κατέληξαν μέσα στο λιμάνι. Στην περιοχή Βάγκα, με την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, απεγκλωβίστηκε κατάκητος άνδρας από το σπίτι του που είχε πλημμυρίσει. Οι εικόνες από κάθε γωνιά της πόλης δείχνουν το χάος που έφερε η κακοκαιρία. Παιδιά, ολική καταστροφή εδώ. Ολική καταστροφή. Πολλοί άλλοι πήραν για να καταστρέψουν μπροστά. Ολική καταστροφή. Όλα καλά. Όλα καλά. Τις πληγές της μετράει η Κρήτη μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας, η οποία άφησε πίσω τις εικόνες καταστροφής και δύο νεκρούς στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας Ηρακλείου. Εντοπίστηκε μάλιστα και η σωρός της γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί το Σάββατο. Τη γυναίκα, η οποία επέβαινε στο ίδιο αυτοκίνητο με το 50χρονο που εντοπίστηκε νεκρός, αναζητούσαν δίτες και στελέχη του λιμενικού. Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό της γυναίκας συμμετείχαν και δίτες από την 3η ΕΜΑΚ, το λιμενικό και ντρόουν, ενώ επρόκειτο για μια δύσκολη επιχείρηση λόγω των φερτών υλικών μέσα στη θάλασσα, που καθιστούσαν δύσκολη την ορατότητα. Η γυναίκα εντοπίστηκε στον κόλπο της Αγίας Πελαγίας προς την παραλία της Λιγαριάς. Μαρτυρίες κατοίκων ανέφεραν ότι στην προσπάθειά της να βγει από το αυτοκίνητο την ώρα που αυτό το είχαν παρασύρει τα ορμητικά νερά, παρασύρθηκε προς τη θάλασσα. Στο σημείο της τραγωδίας παρασύρθηκαν περισσότερα από 10 οχήματα, ενώ στα ανοιχτά του κόλπου της Αγίας Πελαγίας είναι βυθισμένα ακόμη περισσότερα, σύμφωνα με κατοίκους που τα έβλεπαν να παρασύρονται προς τη θάλασσα. Ο σύζυγος της αγνοούμενης βούτυξε στην τρικυμισμένη θάλασσα για να βρεθεί κοντά στο σημείο των ερευνών. Εμπλοκή με την πολύκροτη υπόθεση του Κολονού που απασχολεί τις τελευταίες μέρες στην επικαιρότητα φαίνεται να έχει η πόλη της Λάρισας. Όπως αποκαλύφθηκε, ο 36χρονος που συνελήφθη για το βιασμό της 12χρονης είχε εργαστεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας για περίπου 10 χρόνια. Όπως αποκαλύπτεται, ο 36χρονος δεν είχε προκαλέσει ποτέ πρόβλημα με τη συμπεριφορά του. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας προσέφερε σχεδόν για μία δεκαετία τις υπηρεσίες του ως νοσηλευτής του 36χρονου που συνελήφθηκε την υπόθεση που συγκλονίζει το Πανελλήνιο για το βιασμό της 12χρονης. Ο 36χρονος που φέρεται αντιμετωπίζει χρόνια πρόβλημα υγείας διορίστηκε στη Λάρισα το 2010 και παρέμεινε στο Γενικό Νοσοκομείο έως το Μάιο του 2020, όταν και μετατάχθηκε στην Αθήνα ως διοικητικός υπάλληλος στο νοσοκομείο μεταξά επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους. Κατά πληροφορίες, δεν είχε με οποιονδήποτε τρόπο ασχολήσει με τη συμπεριφορά του στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Λάρισας. Ο 36χρονος συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου από αστυνομικούς της υποδιέθεσης προστασίας ανηλίκων, καθώς φέρεται να έχει βιάσει το 12χρονο από τον Κολονό. Χθες Κυριακή ήσουν εισαγγελέα και ζήτησε προθεσμία για σήμερα, οπότε και αναμένεται σύμφωνα με τον δικηγόρο του να ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθεί. Υποστηρίζει ότι κατά την επικοινωνία που είχε με την ανήλικη για 12χρονο του είπε πως είναι 17 ετών, αλλά και ο ίδιος την πέρασε για ενήλικη. Μιλώντας στο τηλεοπτικά κανάλι, η μητέρα του 36χρονου αποκάλυψε το γιος της, την κάλεσε στο τηλέφωνο και έκλαιγε και είπε «Μαμά, δεν έχω κάνει τίποτε». Ακόμη μία φορά, τρίτη από την έναρξη της δευτεροβάθμιας δίκης για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, ο συνήγορος του καταδικασμένου Γιάννη Λαγού, Κώστας Πλεύρης, χαιρέτησε ναζιστικά στη δικαστική αίθουσα, δηλώνοντας υποστηρικτής του Ιωάννη Μεταξά. Ο συνήγορος, που ελέγχεται ποινικά από την εισαγγελία και έχει κληθεί σε εξηγήσεις μετά τον ναζιστικό χαιρετισμό στον οποίο προέβη η παρουσία των δικαστικών κατά την εξέταση της κυρίας Μάγδας Φίσα, προέβη και πάλι στην ίδια πράξη κατά τη διάρκεια τοποθέτησης που έκανε, λαμβάνοντας το λόγο από τους δικαστές. Για ακόμη μια φορά, μέσα σε λίγες ημέρες και παρά την καταδίκη ακόμη και από τον ίδιο του τον γιο, ο Κώστας Πλεύρης χαιρέτησε ναζιστικά μέσα στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης της Χρυσής Αυγής. Αυτή τη φορά, μάλιστα, κρατούσε στα χέρια του και ένα βιβλίο του δικτάκτορα Ιωάννη Μεταξά και το σήμερα της 4ης Αυγούστου. Ο αμετανόητος Κώστας Πλεύρης, δικηγόρος του Γιάννη Λαγού, ύψωσε το χέρι του σήμερα και χαιρέτησε ναζιστικά μέσα στο δικαστήριο μεσούσης της συνεδρίασης του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων. Αμέσως μετά την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ο Κώστας Πλεύρης έλαβε το λόγο, μίλησε για αυνάνες της αριστεράς και χαιρέτησε ναζιστικά, δηλώνοντας υποστηρικτής του Μεταξά. Κάποιες εφημερίδες έγραψαν ότι ο Λαγός είναι πρώην ευρωβουλευτής, κάποιοι τον αποκαλούν δολοφόνο. Υπάρχει παραβίαση τεκμηρίου αθωότητας. Υπάρχει απόφαση δικαστική που λέει ότι ο Κωνσταντίνος Πλεύρης έχει σχέση με τον ελληνικό εθνικισμό και όχι με τον ναζισμό, και να μην ακούτε τους αυνάνες της αριστεράς. Εμείς πιστεύουμε στο Μεταξά και χαιρετάμε έτσι, είπε και σήκωσε το χέρι του. Η πρόεδρος από την πλευρά της αναρωτήθηκε αν αυτή η συμπεριφορά ευνοεί τον εντολέα του, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε περαιτέρω σχόλιο ή επίπληξη.
Ο Μεταξάς ακολούθησε τον Χίτλερ να μας πει ποιος παρέδωσε τη Μακεδονία στην κατοχή. Ακούσαμε για αυνάνες της αριστεράς. Είναι ελεγχόμενος για τον ναζιστικό χαιρετισμό. Η ανοχή πρέπει να τελειώνει, ήταν η αντίδραση του συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας Κώστα Παπαδάκη. Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες ο Κώστας Πλεύρης είχε χαιρετήσει ναζιστικά, ενώ στη δίκη της Χρυσής Αυγής κατέθεται η Μάγδα Φίσα σχετικά με τη δολοφονία του γιου της Παύλου Φίσα από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά. Και εκείνη τη φορά η πρόεδρος του δικαστηρίου δεν τον είχε επιπλήξει. Για εκείνη την πράξη του, μάλιστα, ελέγχεται ποινικά από την εισαγγελία και έχει κληθεί σε εξηγήσεις από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ο γιος του, Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, είχε αποκαλέσει την πράξη του αποκτήνωση. Ο χαιρετισμός με κάνει να αισθάνομαι πολύ άσχημα για δύο λόγους. Ο πρώτος, ότι έγινε μέσα στη δικαστική αίθουσα, και ο δεύτερος, μπροστά σε μια γυναίκα που το παιδί της δολοφονήθηκε από ένα ναζί. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι αποκτήνωση, είχε πει. Νεκρός στο σπίτι του στην περιοχή της Νεάπολης στο Βόλο βρέθηκε το Σάββατο το απόγευμα ένας 55χρονος άνδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ από συγγενικό πρόσωπο, το οποίο βρήκε το 55χρονο χωρίς τις αισθήσεις του. Άμεσα έσπευσε στο σημείο στενοφόρο του ΕΚΑΒ, ο γιατρός του οποίου, φθάνοντας στο σημείο, διαπίστωσε ακαμψία, καθώς ο θάνατός του είχε επέλθει κάποιες ώρες πριν. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αναστάσεως Λαζάρου, Κημητηρίου Βόλου. Νεκρός βρέθηκε ο ιδιοκτήτης συνεργείου μοτοσυκλετών το Σάββατο, Νίκος Πολύζος, που διατηρούσε την επιχείρησή του στην οδό Αθηνών 74. Ο άτυχος επαγγελματίας 55 ετών εντοπίστηκε στο σπίτι του από τον κουνιάδο του. Πιθανολογείται πως υπέστη έμφραγμα το οποίο απέβη μοιραίο για τη ζωή του. Για τα ακριβή του θανάτου του παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος επαγγελματίας ήταν μόνος του στο σπίτι. Η σύζυγός του απουσίαζε. Επιχείρησε επανειλημμένως να επικοινωνήσει μαζί του, αλλά δεν απαντούσε στο τηλέφωνο. Ενημέρωσε ως συνέπεια του κουνιάδου του, ο οποίος μπήκε στο σπίτι και αντίκρισε τον 55χρονο νεκρό. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, ενώ επίσης ενημερώθηκε και η αστυνομία. Τις τελευταίες ημέρες ο 55χρονος φέρεται να έχει διαμαρτυρηθεί στη σύζυγό του ότι αισθάνεται πόνο στο στήθος και την πλάτη, όμως δεν είχε μεταβεί στο γιατρό. Το άγγελμα του πρόωρου θανάτου του πάγωσε την τοπική κοινωνία. Ο Νίκος Πολύζος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, καλός επαγγελματίας, άνθρωπος της δουλειάς, με το χαμόγελο στα χείλη. Ο απροσδόκητος τρόπος που έφυγε έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Ο Νίκος Πολύζος ήταν και μέλος της Εθνικής Ομάδας Ποδηλασίας. Η κηδεία του έγινε σήμερα στις 4:30 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως Λαζάρου Κημητηρίου Βόλου. Μία εβδομάδα μετά τα εκτεταμένα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στο Κίεβο, η Ουκρανική πρωτεύουσα συγκλονίζεται και πάλι από το πρωί της Δευτέρας από πολλές επιθέσεις από καμικάζι ντρόουν, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας πλήγματα σημειώθηκαν και στη Ζαπορίζια, το Χάρκοβο, και αναφορές υπάρχουν για επίθεση και στην Οδυσσό, όπου έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός για αεροπορική επιδρομή. Για την ώρα υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον 3 νεκρούς στην πρωτεύουσα, όπου εκτιλήσονται σκηνές πανικού. Με αφορμή τις νέες επιθέσεις, η Ουκρανία ζητάει από τη Δύση περισσότερα συστήματα αεροάμυνας, καθώς φαίνεται πως δεν μπορούν να καταρρύψουν τα όπλα αυτά. Με αμύωτη ένταση μένεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τη Ρωσία να σφυροκοπάει από νωρίς σήμερα το πρωί και πάλι το Κίεβο. Από την επίθεση των ντρόουν σκαμικάζι έγιναν τουλάχιστον 6 εκρήξεις. Δημοσιογράφοι από διεθνή και ελληνικά μέσα που καλύπτουν τον πόλεμο στην Ουκρανία αναφέραν ότι το πρωί σήμερα ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε αρκετές περιοχές στο Κίεβο. Σημειώθηκαν τουλάχιστον 6 επιθέσεις από ντρόουν σκαμικάζι. Εκρήξεις αρχικά ακούστηκαν στις 6:35, στις 6:45 και στις 6:58, ενώ λίγο νωρίτερα είχαν ακουστεί σιρήνες της αεράμυνας. Λίγο μετά τις 8 εκρήξεις σημειώθηκαν και στην κεντρική συνοικία Ζευτζενκίβσκι του Κιέβου. Ουκρανικά μέσα έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο με ρωσικά ντρόουν καμικάζι πάνω από το Κίεβο τη στιγμή της νέας αεροπορικής επίθεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, σε ανάρτησή του στο Telegram, παρουσίασε θραύσματα που φαίνεται ότι ανήκουν σε ρωσικό ντρόουν που καταρρίφθηκε. Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγραφεί στιγμή μιας από τις επιθέσεις με ντρόουν καμικάζι. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, αναφέρει ότι οι εκρήξεις στην κεντρική συνοικία Ζευτσενκίφσκι σημειώθηκαν σε ώρα αιχμής, την ώρα που ο κόσμος πήγαινε στις δουλειές τους και τα παιδιά στο σχολείο. Στην ανάρτησή του επισημαίνει επίσης ότι πολλά κτίρια και σπίτια υπέστησαν ζημιές. Διασώστες βρέθηκαν στο σημείο, ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου, ενώ πρόσθεσε ότι εξαιτίας της επίθεσης με ντρόουν ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα άλλο κτίριο. Σύμφωνα μάλιστα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπάρχει ένας νεκρός και ένας εγκλωβισμένος. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, χτυπήματα δέχθηκαν κρίσιμες υποδομές. Ο επικεφαλής των υπηρεσιών της Ουκρανικής Προεδρίας έκανε λόγο από την πλευρά του για επιθέσεις με ντρόουν καμικάζι. Πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε ότι τα νέα χτυπήματα από τις αεροπορικές δυνάμεις της Ρωσίας σημειώθηκαν σε βιομηχανικές υποδομές
και μια φαρμακευτική αποθήκη που βρίσκονταν στην περιοχή Μικολάιβ. Η Ουκρανία πάντως έχει αναφέρει το τελευταίο διάστημα αύξηση των ρωσικών επιθέσεων με ιρανικής κατασκευής drones SAH-136. Το Ιράν αρνείται ότι παρέχει αυτά τα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα αεροσκάφη στη Ρωσία, ενώ το Κρεμλίνο δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο. Τον γυναικολόγο Χρήστο Βενέτη ανέδειξαν νικητή οι χθεσινές εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας. Ο κύριος Βενέτης και ο Συνδυασμός Ιατρική Αναγέννηση έλαβαν 220 ψήφους έναντι 207 του Συνδυασμού του απερχόμενου Προέδρου κ. Τσάμι. Σε δήλωσή του μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο κύριος Βενέτης σημείωσε ότι θέλει να ευχαριστήσει όλους όσους συμμετείχαν στις εκλογές. Το πιο σημαντικό ήταν η μεγάλη συμμετοχή. Η εκλογική αναμέτρηση δόθηκε κυριολεκτικά στήθος με στήθος, με τις ψήφους που τους χώριζαν να είναι ελάχιστες. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθεί να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά θέματα που απασχολούν τον ιατρικό κόσμο. Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας που διεξήχθησαν στα γραφεία του Βόλου την Κυριακή. Νέος πρόεδρος αναδείχθηκε ο Χρήστος Βενέτης, ο οποίος διεκδίκησε για πρώτη φορά την προεδρία του φορέα. Ηττημένος ο απερχόμενος πρόεδρος Ευθύμης Τσάμις. Ο κύριος Βενέτης έλαβε 220 ψηφοδέλτια και ο κύριος Τσάμις 207. Άκυρα εντοπίστηκαν 13 ψηφοδέλτια, ενώ ανακοινώθηκαν και τα ονόματα των συμβούλων που θα απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Η συμμετοχή των γιατρών μελών δεν ξεπέρασε το 50%. Καταρχήν να πω ότι κέρδισε η συμμετοχή, είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή και εμείς στις επόμενες εκλογές θα φροντίσουμε να είναι ακόμη μεγαλύτερη, κάνοντας πράξη τη δέσμευσή μας πλέον οι εκλογές να γίνονται από το κινητό τηλέφωνο μέσω του συστήματος ZEVS. Πιστεύω στην άμεση δημοκρατία, πιστεύω ότι τις αποφάσεις πρέπει να τις παίρνουν οι περισσότεροι. Εμείς θα είμαστε ανοιχτοί σε κάθε άποψη, όσο αιρετική αν είναι και αυτή. Δεν θα τις υιοθετούμε βέβαια όλες, αλλά θα τις συνθέτουμε και να βγαίνει μια κοινή γραμμή που θα είναι για το κοινό καλό όλων των γιατρών και της κοινωνίας της Μαγνησίας, γιατί όπως ξέρετε ο Ιατρικός Σύλλογος είναι υπεύθυνος σύμβουλος της πολιτείας για θέματα δημόσιας υγείας που αφορούν την περιοχή μας. Όσον αφορά τον κύριο Τσάμι, εγώ προσδοκώ στην βοήθειά του γιατί έχει σαφώς μια εμπειρία. Θεωρώ ότι έχει μια θητεία η οποία έχει θετικό πρόσημο και προσδοκώ στη βοήθειά του. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Είναι πολύ σημαντική όλη αυτή η διαδικασία όπως έχουμε πει, γιατί είναι η συμμετοχή και των συναδέλφων που ψηφίζουν αλλά και των συμμετοχή των συναδέλφων οι οποίοι αποφάσισαν να βάλουν ψηφιότητα. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται σήμερα και θέλω να πιστεύω θα το υποστηρίξουν όσο δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι. Μιλάνε οι γιατροί. Σήμερα ψηφίζουν οι γιατροί. Εμείς ό,τι είχαμε να πούμε τα είπαμε στην προεκλογική περίοδο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι γιατροί θα μας δώσουν την ευκαιρία να αναλάβουμε την ηγεσία ενός πολύπαθου συλλόγου. Η προηγούμενη διοίκηση έχει δώσει ήδη το στίγμα της 8 χρόνια τώρα και νομίζω είναι ο κατάλληλος χρόνος για μια νέα, πιο ελπιδοφόρα, πιο αρνητική, πιο αποτελεσματική διοίκηση. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου θα απαρτίζεται από 11 μέλη και αυτά συγκεκριμένα είναι τα εξής. Ιατρική Αναγέννηση, Χρήστος Βενέτης, 183 ψήφους. Αγγελική Γιωβάνη, 91 ψήφους. Παύλος Μαλινδρέτος, 89. Φιλίτσα Γρηγορίου, 77. Ευάγγελος Βούλγαρης, 59 ψήφους και Ευάγγελος Παπάς, 59. Ιατρή Μαγνησίας, Ευθύμιος Τσάμις, 148 ψήφους. Σάβας Σάρκος, 87. Χαράλαμπος Μάνδρος, 82 ψήφους. Ηλιάνα Κεράνη, 69. Αντώνης Καρζής, 62. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν οι συνταξιούχοι της Λάρισας αλλά και του Βόλου, καθώς αποφάσισαν την 5η στις 20 Οκτωβρίου να συμμετέχουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην ενεργειακή κρίση. Για ακόμη μία φορά οι συνταξιούχοι τόνισαν ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας και χρειάζεται να πάρθουν μέτρα. Συγκέντρωση διαμαρτυρία του οργανώνει συνταξιούχοι της Λάρισας την ερχόμενη 5η 20 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης. Σε συνέντευξη που παραχώρησαν το πρωί, εκπρόσωποι συνταξιούχων τόνισαν μεταξύ άλλων πως δεν δεχόμαστε την κοροϊδία, την ασυνέπεια, καθώς και τον προσανατολισμό της κυβέρνησης και μερίδας των κεντρικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που συνεχίζουν και με τα εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Εθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί κατεβαίνουν πάλι στους δρόμους συνταξιούχοι είναι γνωστό. Εσείς τα κανάλια ξέρετε περισσότερο και εμείς και συνταξιούχοι και όλος ο κόσμος. Το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι συνταξιούχοι είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια σπάει κόκαλα, το έχω πει και άλλη φορά, ότι πρώτον είναι η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και στα ίδια διατροφής, δεύτερον είναι η θέρμανση
Χθες που είμαστε στο καφενείο εκεί, με δείχναν κάποιοι συνάδελφοι, ήρθαν οι λογαριασμοί από το φυσικό αέριο καλοκαιριάτικα. Θα τα πάρουν, τα ζητάνε να πάρουν τα λεφτά μπροστά για να τα συμψηφίσουμε αργότερα. Η ΔΕΗ επίσης, επομένως, για να μην λέμε τους κλάδους έναν-έναν ποιες είναι αυξήσεις, υπάρχει μια γενική ακρίβεια τα οποία οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι και τα παιδιά μας και τα εγγόνες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτήν την ακρίβεια. Άρρωση του ομολογούν και οι ίδιοι. Βγαίνουν οι Ευρωπαίοι και λένε ότι φέτος θα την περάσετε με κεράκια αναμένα. Εμείς απαντάμε ότι οι συνταξιούχοι ρωτάνε πώς θα τη βγάλουν συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι θα έχουμε διπλές μπιζάμες. Θα βάλουμε και μια κουβέρτα, την κόψουμε στη μέση και θα τη βάλουμε σαν κελιμπία. Και κάποιοι, μια μερίδα, μια χούφτα άνθρωποι θα ζεσταθούν τόσο πολύ και σε χρήμα, αλλά και από τη ζέστα και θα γυρίζουν με σορτσάκια μέσα στα σπίτια τους. Είναι και μια μερίδα ανθρώπων η οποία έχουν την προσωπική διαφορά που δεν θα πάρουν ούτε το 7 ούτε το 6%. Δεν θα πάρουν τίποτα. Και αυτή η μερίδα των ανθρώπων είναι αυτή που πληρώνανε μια ζωή. Αυτοί που τους βάζαν και φυλακή όταν δεν είχαν να πληρώσουν το μηνιάτικο. Είναι οι ασφαλισμένοι του πρώην ΤΕΒΕ, ο ΑΕ σήμερα. Σήμερα ΕΦΚΑ βέβαια, εντάξει. Εμείς είμαστε οι πιο αδικημένοι και καλώ τους συναδέλφους μου, όλους, τους συναδέλφους μας γενικά για όλους είναι, αλλά ειδικά τους συναδέλφους του ΑΕ, να παραβρεθούν στη συγκέντρωση αυτή, γιατί αλλιώς δεν μας καταλαβαίνουν. Η μία κυβέρνηση μας φόρτωσε την προσωπική διαφορά, η άλλη είπε θα το κατηργήσει, θα την ενσωματώσει μάλλον την προσωπική διαφορά, δεν το έκανε και πληρώνουμε συνέχεια. Όπως τονίζουν, δεν δεχόμαστε μετά από 13 χρόνια περικοπών συντάξεις μας, τα δώρα, το ΕΚΑΣ, το ΕΦΑΠΑΞ, ως βελτίωση της θέσης μας με τα όσα παράδεκτα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Καλούμε όλους τους συνταξιούχους όλων των κλάδων να παρευρεθούν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την 5η 20 Οκτωβρίου και ώρα 10.30 στην κεντρική πλατεία της πόλης μας, για να ενώσουμε τις φωνές μας και να απαιτήσουμε την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, την επαναχορήγηση της 13ης και 14ης σύνταξης, την επιστροφή όλων των παρανόμως παρακρατηθέντων, καμιά συμμετοχή σε φαρμακευτικές και ιατρικές δαπάνες σε κανέναν συνταξιούχο δεν πρέπει να δίδει αυτή τη συμμετοχή. Τέλος, οι συνταξιούχοι ζητούν μεταξύ άλλων αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις. Κατώτατη σύνταξη 650 ευρώ από τα 384 που είναι σήμερα, να εκδοθούν άμεση συντάξεις μας, να σταματήσει η κοροϊδία με τα λογιστικά και τις ιδιωτικές εταιρείες που τα διαχειρίζονται, να σταματήσουν οι περικοπές του ΕΦΑΠΑΞ. Χρονιά αγωνιστικών κινητοποιήσεων θα είναι και φετινή, επισήμαναν οι συνταξιούχοι στο πλαίσιο της συνέντευξης που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο του Βόλου το μεσημέρι. Οι εκπρόσωποι των συνταξιοχικών οργανώσεων που τοποθετήθηκαν αναφέρθηκαν στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την ακρίβεια οι συνταξιούχοι και δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τον υγιή τους αγώνα, μέχρι ότου η κυβέρνηση ενισχύσει τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Εκ μέρους του ΔΣ, του Συλλόγου Συνταξιούχων του Δημοσίου, καλούμε τους συνταξιούχους όλους της Μαγνησίας να λάβουν μέρος στη συγκέντρωσή μας που οργανώνει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων την 5η 20 Οκτωβρίου ώρα 10.30 στην Πλατεία Ελευθερίας, για να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να μας δώσει πρώτον αυξήσεις στις πετσοκομμένες συντάξεις μας και καθυλωμένες εδώ και τόσα χρόνια. Αυτές τις συντάξεις τις έχουμε πληρώσει με τον εργασιακό μας βίο τόσων χρόνων. Κάνανε νόμο και τον πήγανε για το τέλος του 22. Και τώρα είπανε ότι θα μας δώσουν αυξήσεις. Στη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός προχθές με αντιπροσώπους των Ομοσπονδιών, όχι μόνο αυξήσεις δεν υποσχέθηκε, αλλά παραπέρα περικοπές. Γιατί οι περικοπές? Γιατί οι ανατιμήσεις συνεχίζουν να υπάρχουν. Οι ανατιμήσεις αυτές είναι που τρώνε το εισόδημά μας, και ήδη έχουμε χάσει δύο συντάξεις από αυτές τις ανατιμήσεις. Δεν πάει άλλο. Και εμείς με τη σειρά μας καλούμε από αυτό το βήμα όλους τους συνταξιούχους και συναδέρφους, γενικά συνταξιούχους της Μαγνησίας,
να παραβρεθούν αύριο Πέμπτη στη συγκέντρωση τη που κάνουμε. Πρέπει να το καταλάβουν οι συνάδελφοι συνταξιούχοι ότι εμείς εδώ δεν αποφασίσαμε μια μέρα ξαφνικά να μαζευτούμε και να κάνουμε μια πορεία στην πλατεία Ελευθερίας. Όχι κύριοι, πάμε για την επιβίωσή μας. Παγωμένος και κανένας που να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια του, ειδικά να πούμε ότι έχει σχέση με την υγεία του, να μπούμε μπροστά και ειδικά στις 20 του μηνός υπάρχει εδώ και μια συγκέντρωση των υγειονομικών. Μακάρι να μας ακούν οι συνάδελφοι και αν θέλουν να κάνουν ένα χαιρετισμό στη δικιά μας τη συγκέντρωση, να έρθουν, γιατί τα προβλήματα της υγείας είναι κοινά, από κοινού πρέπει να τα λύσουμε. Συγκέντρωση πάντως διαμαρτυρίας προγραμματίζουν για τις επόμενες ημέρες και οι συνταξιούχοι της Λάρισας. Σε μία σειρά έργων προχωρά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός παραχώρησε από κοινού συνέντευξη με τον Πρίτανη, τον κύριο Μαμούρη, και αναφέρθηκαν εκτενώς και στα ερευνητικά προγράμματα που ξεκινούν στο Πανεπιστήμιο. Στα έργα αλλά και συνεργασία που έχουν Περιφέρεια Θεσσαλίας με το Πανεπιστήμιο, αναφέρθηκαν από κοινού στο πλαίσιο συνέντευξη που παραχώρησαν ο Περιφερειάρχης με τον Πρίτανη. Με τον Ζήστο Μαμούρη, τον Πρίτανη, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αλλά και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχουμε μία συνεχή, αδιάρρηκτη συνεργασία. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ο σύμβουλός μας για το νέο ΕΣΠΑ και μας κάνει την κατάρτιση και μας έκανε την κατάρτιση όλου του νέου ΕΣΠΑ. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μας έκανε το τυρίς για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχουμε κάνει πάρα πολλά έργα, κτίρια, αλλά και τεχνολογικό εξοπλισμό. Κτίρια τα οποία έχουν ολοκληρωθεί, όπως είναι το κτίριο των οικονομικών σπουδών, όπως είναι το κτίριο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως είναι το κτίριο της βιοτεχνολογίας, όπως είναι τα κτίρια της κτηνιατρικής, το ΤΕΦΑ στα Τρίκαλα και άλλα κτίρια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχουμε άλλα δύο κτίρια τα οποία έχουμε εντάξει μέσα στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Είναι το κτίριο του αφιθεάτρου, ένα νέο αφιθεάτρο στην Βιόπολη, στην Λάρισα, καθώς και ένα κτίριο ερευνητικό εργαστήριο και πειραματικό εργαστήριο. Αυτά τα δύο οριμάζουν, είναι ενταγμένα, οριμάζουν οι μελέτες, επικυροποιούνται οι μελέτες για να μπορέσουμε να τα δημοκρατήσουμε. Ταυτόχρονα όμως δεν σταματάμε εκεί πέρα, έχουμε συνεργασία και με το Ινστιτούτο Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο έχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας γι' αυτό, και έχουμε χρηματοδοτήσει με 7 εκατομμύρια το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και μέσα από διαδικασία που έχει κάνει η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν κατατεθεί προγράμματα ερευνητικά. Ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου, κ. Μαμούρης, αναφέρθηκε στα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται στο Πανεπιστήμιο με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Είναι έργα τα οποία συνδέουν την Περιφέρεια με το Πανεπιστήμιο αφενός και το Πανεπιστήμιο, την Περιφέρεια και τον παραγωγικό ιστό της Θεσσαλίας, πάντα στα πλαίσια της ΡΙΣ, και προβλέπεται να δώσουν κάποια θεαματικά αποτελέσματα που θα αξιοποιηθούν από την παραγωγή της Θεσσαλίας. Εκτός αυτού, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, υπάρχουν τα δύο κτίρια νέα τα οποία είναι έτοιμα να υλοποιηθούν μόλις επικαιροποιηθούν οι μελέτες, σύντομα δηλαδή, τα οποία είναι το κτίριο των πειραματικών εργαστηρίων και το κτίριο ενός μεγάλου αμφιθεάτρου στην περιοχή Μεζούρλο στη Βιόπολη. Και εκτός αυτό που ξεχνάει να πει είναι ότι συμμετέχει η Περιφέρεια σε πάρα πολλά μικρά έργα τα οποία συνεχώς οι συνάδελφοί μου ζητάνε χρηματοδότηση από την Περιφέρεια και η Περιφέρεια είναι εκεί για να τα στηρίξει. Δεν χρειάζεται να είναι έργα εκατομμυρίων. Ξέρετε, πολλοί συνάδελφοι και με μερικές χιλιάδες ευρώ είναι ικανοποιημένοι με την έννοια ότι μπορούν να βρουν ένα διέξοδο και να συνεχίσουν την ερευνητική τους εργασία και την εκπαιδευτική τους εργασία. Σειρά έργων έχουν ήδη προγραμματιστεί να ενταχθούν και στο νέο ΕΣΠΑ μεταξύ Περιφέρειας και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Όχι, είπε το 81,16% των δικηγόρων στη χωροθέτηση του νέου δικαστικού Μεγάρου στο Βόλος, που είναι να γίνει στην Νεάπολη, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της καταμέτρησης του δημοψηφίσματος που ολοκληρώθηκε το Σάββατο το απόγευμα. 375-8 δικηγόροι από σύνολο 575 ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου και συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Κατά την καταμέτρηση βρέθηκαν 10 άκυρα ψηφοδέλτια και 7 λευκά. Με ποσοστό 81,16% οι δικηγόροι του Βόλου είπαν όχι στη χωροθέτηση του δικαστικού Μεγάλου Βόλου στην Νεάπολη. Κατά το διήμερο δημοψήφισμα που διεξήχθη Παρασκευή και Σάββατο, με απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου του Βόλου. Συγκεκριμένα, επί συνόλου 575 δικηγόρων ψήφισαν 378 άτομα, με τα έγκυρα ψηφοδέλτια να ανέρχονται σε 361. Όχι στη χωροθέτηση ψήφισαν 293, ενώ 68 άτομα, ποσοστό 18,84%. Τα άκυρα και τα λευκά ήταν 17. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου του Βόλου τοποθετήθηκε αναφορικά με το δημοψήφισμα και τα όσα έγιναν. Τόσο η συμμετοχή των συναδέλφων όσο και το αποτέλεσμα μας βρίσκει απόλυτα ικανοποιημένους. Αν κάνει κανείς στοιχειώδεις συγκρίσεις με διαδικασίες εκλογικού ενδιαφέροντος, όπως παραδείγματος χάρη αυτή του Ιατρικού Συλλόγου χθες, που είχε μια συμμετοχή γύρω στο 50%, καταλαβαίνετε ότι μια συμμετοχή στο δικηγορικό δημοψήφισμα της τάξης του 66% είναι αυτοτελώς πολύ σημαντική. Επίσης, εντελώς σημαντικό είναι και αυτοτελώς το αποτέλεσμα το οποίο διαμορφώθηκε. Ένα ποσοστό της τάξης του 81,16% υπέρ του όχι είναι νομίζω μια σαφέστατη επιλογή των δικηγόρων του Βόλου σε σχέση με την προτινόμενη χωροθέτηση. Γενικότερα θα έλεγα ότι από αυτό το δημοψήφισμα ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου βγαίνει θεσμικά ενισχυμένος, διαπραγματευτικά επίσης ενισχυμένος και κυρίως με αραγή ενότητα, κάτι το οποίο για ορισμένους τουλάχιστον πριν από τη διενέργεια του δημοψηφίσματος δεν ήταν ούτε βέβαιο ότι θα συμβεί. Από την Κυριακή ξεκίνησε μια νέα φάση στη διεκδίκησή μας για ένα δικαστικό Μέγαρο Βόλου με τις προδιαγραφές που έχω πάρα πολλές φορές πει, δηλαδή να είναι αντάξιο της ιστορίας, της δυναμικής και των προοπτικών της πόλης και όχι απλά ένα μέγαρο διεκπαιρεωτικής λογικής όπως αυτό το οποίο προωθείται στην οδό Ίδρας. Επιλογή η οποία, όπως είπαμε, αποδοκιμάστηκε πλήρως από το δικηγορικό σώμα. Θα υπάρξουν επαφές με όλους όσους μπορούν να έχουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτής της διαδικασίας και εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση, δεδομένο ότι από τη δική μας πλευρά υπάρχει, όπως και πρόθεση συνέργειας, πρόθεση μιας ουσιαστικής διαβούλευσης, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μία λύση απείρως αξιοπρεπέστερη από αυτή την οποία προωθείται. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ημέρας επανακίνησης καρδιάς πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί εκμάθηση κάρπα από διασώστες του ΕΚΑΒ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Οι διασώστες ενημέρωσαν τους πολίτες και τους έδειξαν τις βασικές αρχές της επαναφοράς στη ζωή ενός ανθρώπου με τη χρήση εξωτερικού απεινιδωτή. Η επίδειξη της κάρπα γίνεται στο πλαίσιο της χθεσινής Παγκόσμιας ημέρας επανακίνησης καρδιάς, με τους διασώστες εκπαιδευτές να δείχνουν σε απλούς πολίτες τι ενέργειες πρέπει να κάνουν μέχρι να καταφτάσει βοήθεια από το ΕΚΑΒ όταν βρεθούν μπροστά σε ένα περιστατικό που ο άνθρωπος κρίζει άμεσης καταπνευστικής αναζωογόνησης. Η επίδειξη θα διαρκέσει μέχρι και αύριο το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Θα πρέπει να ενεργήσουν γρήγορα, με ψυχραιμία και η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση κάρπα, η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή και τη βλέπουν οι πολίτες της Λάρισας, θα πρέπει να τη γνωρίζουν όλοι και να τη γνωρίζουμε όλοι μας, γιατί αν ομιγέννητο συμβούν, είμαστε μπροστά σε ένα τέτοιο γεγονός, θα πρέπει να ενεργήσουμε ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον συμπολίτη μας. Σε ευρωπαϊκές χώρες και πόλεις οι οποίες είναι αναπτυγμένο το είναι εκπαιδευμένοι οι πολίτες αυτών των χωρών, το ποσοστό επιβίωσης ανεβαίνει στο 60%. Δηλαδή, αν ένας συνάνθρωπός μας
χάσει τις αισθήσεις και υποστεί καρδιακή ανακοπή, οι συμπολίτες που βρίσκονται εκεί μπορούν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες να κάνουν κάρπα και το ποσοστό επιβίωσης να ανέρθει στο 60%. Αυτό προσδοκούμε και εμείς και στην περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες για να ενεργούν ψύχρημα και σωστά και όχι με πανικό. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα θα πρέπει, όπως γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι πολίτες να ενημερώνονται και για την κάρπα. Τα σεμινάρια τα οποία κάνουμε εμείς σε φορείς, σε πολίτες, αυτός είναι ο σκοπός, για να μπορούν να γνωρίζουν όλοι το πώς θα πρέπει να ενεργήσουμε. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι τα τηλέφωνα του Γραφείου Εκπαιδεύσεως του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας είναι το 24 16 85 219. Εκεί θα μπορούν να καλούν οι πολίτες και φορείς να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να τους ενημερώσει το ΕΚΑΒ στην επίδειξη καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, για να μπορέσουμε να μάθουμε όλοι μας το τι θα πρέπει να κάνουμε. Οι διασώσεις του ΕΚΑΒ μέχρι και αύριο το μεσημέρι θα βρίσκονται για την ενημέρωση του κοινού στην κεντρική πλατεία της πόλης. Περί τα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή ενός καινοτόμου και πρωτοπόρου προγράμματος που αφορά στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου σε μαθητές δημοτικών και γυμνασίων της Μαγνησίας, και το οποίο παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που έδωσαν οι εμπλεκόμενοι φορείς. Το πρόγραμμα, που θα συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη και τη βιωματική διάδραση, θα αφορά αρχικά στους μαθητές του γυμνασίου, ξεκινώντας από την πρώτη τάξη, με δυνατότητα επέκταση και στις υπόλοιπες, καθώς και στους μαθητές της 5ης και της 6ης δημοτικού. Συνέντευξη τύπου με θέμα το πρωτοποριακό πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει στα σχολεία της Μαγνησίας και αφορά στο διαδίκτυο, παραχωρήθηκε το πρωί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Πρόκειται για το πρόγραμμα με θέμα «Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο με σιγουριά και ασφάλεια». Υλοποιείται μέσω της συνεργασίας των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας. Εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας αλλά και της τοπικής εκπαίδευσης, από κοινού με ειδικούς σε θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο, τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο της συνέντευξης και έδωσαν στίγμα για το πρωτοποριακό πρόγραμμα, επισημένοντας ότι σε κάθε περίπτωση προέχει η ασφάλεια των παιδιών. Εμείς ως Υπουργείο έχουμε τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Είναι βραβευμένες βιωματικές δράσεις που περιλαμβάνουν θεματικές ενότητες που μέχρι τώρα δεν διδάσκονται στα σχολεία, στα δημόσια σχολεία. Μεταξύ αυτών είναι και η επιχειρηματικότητα, η οδική ασφάλεια, η ρομποτική, καθώς επίσης και η ασφαλής πλοήγηση. Άρα είναι μια δράση υποστηρικτική. Θα τεθεί όταν ολοκληρωθεί η γραφειοκρατική διαδικασία υπό την αιγίδα του Υπουργείου μας και πιστεύουμε θα αποτελέσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Δημιουργήσουμε αυτό το πρόγραμμα, να γίνουν κοινωνοί όλοι οι μαθητές μας στην Μαγνησία. Θα ξεκινήσουμε από τα γυμνάσια, θα επεκταθούμε κατόπιν στα δημοτικά και μέσα σε όλα θα ζητήσουμε και την αιγίδα της Υφυπουργού μας, ούτως ώστε το πρόγραμμα αυτό να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες περιοχές της Ελλάδας, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα σπουδαιότατο μέτρο εναντίον των κινδύνων. Μπορούν να πλοηγηθούν με ασφάλεια στο διαδίκτυο και πώς εμείς οι μεγάλοι μπορούμε να προφυλάξουμε τα παιδιά μας από όλους αυτούς τους κινδύνους. Είναι πραγματικά ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα που χαιρόμαστε που ξεκινάει από τον ομό μας και θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστο αν στη συνέχεια επεκταθεί σε όλους τους νομούς της χώρας μας. Λοιπόν, συνεργασία με τους διευθυντές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των διευθυντών όλων των σχολείων του νομού μας, ο αντιπαστυνόμος Σκόνδρας Γιώργος έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 300 ενημερωτικές διαλέξεις, στις οποίες παρακολούθησαν περισσότεροι από 12.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς. Τώρα, με την προσθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εκμεταλλευόμενοι την τεχνογνωσία τους, τη γνώση τους και την προθυμία τους σε αυτό το κομμάτι, θα μπορούμε και βιωματικά οι μαθητές στον ίδιο χρόνο να αντιμετωπίζουν όλα αυτά που θέτουμε ως κινδύνο στο διαδίκτυο και απειλές. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, διότι αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι οι μαθητές διαζώσεις και με καλύτερο τρόπο θα αποτυπώνονται όλα αυτά τα οποία λέγονται θεωρητικά στο μυαλό τους και θα μπορούν και οι ίδιοι αλλά και οι οικογένειές τους να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους του διαδίκτυου
με μεγαλύτερη επιτυχία, αλλά και να περιηγούνται με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο ως εργαλείο και όχι να αποτελεί κίνδυνο για αυτούς. Πιο κατατοπισμένοι στην ασφάλεια του διαδικτύου. Φυσικά σε όλα αυτά θα μας βοηθήσουν και μελιδέπ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα μας βοηθήσει ομάδα θελοντών φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που πολλά από τα παιδιά αυτά είναι ηλεκτρολόγοι, σπουδάζουν ηλεκτρολόγοι μηχανικοί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οι οποίοι είναι εξαίρετοι στο κομμάτι της ασφάλειας του διαδικτύου, και θεωρώ ότι με τη συμμετοχή όλων και την αρρωγή όλων το πρόγραμμα θα πάει πολύ καλά και μακάρι να πάει και σε όλη την Ελλάδα. Λίγο νωρίτερα, πάντως, από τη συνέντευξη, οι Βολιώτες Αχέπανς χορήγησαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εξοπλισμό γραφείου, παρουσία και της Υφυπουργού Παιδείας κυρίας Μακρύ. Είμαστε εδώ πέρα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γιατί προχωρήσαμε σε μια δωρεά ενός υπολογιστή και ενός γραφείου, αφουγκραζόμενα στα προβλήματα που υπάρχουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μετά από αίτηση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία έγινε προς το τμήμα μας. Και σήμερα παραδώσαμε αυτά που είχαμε εγκρίνει και υποσχεθεί ως προς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τους ΑΧΕΠΑΣ, διότι στην δύσκολη αυτή συγκυρία μας συνέβαλαν με την δωρεά τους στην I4 ανάπτυξη της εκπαίδευσης, του τεχνολογικού τομέα της εκπαίδευσής μας και στη διοικητική υποστήριξή μας. Δυναμικό ήταν το παρόν που έδωσαν οι Βολιώτες στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην παραλία του Βόλου με σύνθημα «Όχι άλλη κακοποίηση παιδιών». Το έναυσμα δόθηκε από την υπόθεση της 12χρονης που την εξέδιδε 53χρονος στον Κολωνό. «Όχι άλλη κακοποίηση παιδιών από παιδεραστές, τιμωρία τώρα» ήταν το μήνυμα που στάλθηκε στο πλαίσιο της συγκέντρωσης στο Ηρώο στην παραλία του Βόλου το απόγευμα του Σαββάτου. Με πρωτοβουλία μιας βολιώτισας μητέρας, της Σοφίας Αγριανίτη, έγινε κάλεσμα τα προηγούμενα 24 ώρα μέσω του διαδικτύου. Ήταν αρκετοί βολιώτες που κινητοποιήθηκαν και έδωσαν το παρόν στη συγκέντρωση κατά της κακοποίησης των παιδιών από παιδεραστές. Άλλο ένα παιδί που καταστράφηκε. Και εμείς όλοι, οι ενήλικες, οι πολίτες, να καθόμαστε και να μην αντιδρούμε και να μην κάνουμε τίποτα. Ήταν λοιπόν μια αυθόρμητη κίνηση για μένα να καλέσω όσους τους γονείς πρώτα απ' όλα και όσους ανθρώπους αισθάνονται ότι δεν υπάρχει σύστημα δικαιοσύνης στην Ελλάδα για τους παιδοβιαστές, ότι δεν υπάρχει ικανή τιμωρία για μένα προσωπικά που να μπορέσει να αντισταθμίσει το γεγονός ενός βιασμού ενός παιδιού. Έκανα ένα κάλεσμα στον κόσμο να έρθουμε, να διαδηλώσουμε, να εκφράσουμε την οργή μας, να εκφράσουμε την απέτησή μας από το ελληνικό κράτος, από την ελληνική δικαιοσύνη, να θεσπίσει νόμους σχετικά με την τιμωρία των παιδοβιαστών. Είμαστε εδώ σήμερα να διαδηλώσουμε απέναντι στο άδικο, απέναντι στο αρρωστημένο, γιατί δεν υπάρχει κάτι πιο αρρωστημένο από την παιδική κακοποίηση, από τον βιασμό σε όλες τις ηλικίες. Δεν ζητάμε ούτε εκδίκηση, δεν ζητάμε ούτε βία, ζητάμε μόνο να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο για να μπορούν όλα αυτά τα ζητήματα να προλαμβάνονται όσο γίνεται περισσότερο και να υπάρξει μια παραδειγματική τιμωρία. Κάποτε, θυμάστε, υπήρχαν κάποιες υποθέσεις παιδεραστίας, ήταν λίγες. Είχαμε μια υπόθεση παιδεραστίας και την συζητούσαμε για χρόνια ολόκληρα. Είναι μια μάστιγα που βασανίζει την κοινωνία και σαν γονιό με λυπεί και πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ για αυτό που γίνουν. Ας ανοίξουν τα στόματα να δικαιωθούν αυτές οι αθώες ψυχούλες. Ας μιλήσουν όσοι πρέπει να μιλήσουν για να τελειώσει όλο αυτό. Τουλάχιστον να ξεκινήσουμε από κάπου για να τελειώσουμε. Ναι. Γιατί είναι μαρτύριο αυτό που βιώνουν τα παιδάκια. Το μήνυμα που έστειλαν είναι ότι απαιτούν να αλλάξει νομοθεσία για τους παιδεραστές. Ας μην πιούμε έναν καφέ ακόμη, είπα, να σκάνουμε το ελάχιστο, για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε στο μέλλον τα παιδιά μας στα μάτια. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερία στο Βόλο για τον Βασίλη Μάγκο, εν ώψη της δίκης των κατηγορούμενων αστυνομικών. Η δίκη θα γίνει την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου και σε πανελλαδικό επίπεδο σύλλογοι και συλλογικότητες απίφθηναν κάλεσμα για συμμετοχή στις συγκεντρώσεις και τις πορείες στη μνήμη του αδικοχαμένου Μάγκου. Παρόν στη συγκέντρωση της διαμαρτυρίας ήταν και ο πατέρας του Βασίλη, Γιάννης Μάγκος. Πλήθος κόσμου από όλη τη χώρα συγκεντρώθηκε στην πλατεία Ελευθερίας το μεσημέρι του Σαββάτου με αφορμή τη δίκη των κατηγορουμένων για την υπόθεση του Βασίλη Μάγκου. Από πλευράς των συλλογικοτήτων είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας όπως και έγινε και στη συνέχεια ξεκίνησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους του Βόλου.
Το Συντονιστικό Συλλογικοτήτων Βόλου εξέδωσε ανακοίνωση, ενώ παράλληλα ο πατέρας του Βασίλη Μάγκου Γιάννης τοποθετήθηκε στις τηλεοπτικές κάμερες και επισήμανε ότι μια οικογένεια ζητάει δικαίωση για το χαμό του παιδιού της. Είμαστε εδώ σήμερα συγκεντρωμένοι, άνθρωποι αλληλέγγυοι από όλη την Ελλάδα και από την πόλη του Βόλου, για να καταγγείλουμε την υπόθεση συγκάλυψης του παιδιού μας του Βασίλειου Μάγκου. Και το καταγγέλλω ευθέως ότι δύο εισαγγελείς υποβίβασαν την υπόθεση, στέλνοντας στα μαλακά τρεις μόνο υπεύθυνους αστυνομικούς και όχι όλους, και στερώντας μας το δικαίωμα να εκδικαστεί η μήνυση που υποβάλαμε εμείς. Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν θα εκδικαστεί η δική μας μήνυση. Δεν θα μας δοθεί το δικαίωμα να φτάσουμε στο δικαστήριο και να υποστηρίξουμε το δίκιο μας. Δυστυχώς, οι δύο εισαγγελείς οι οποίοι απέρριψαν τις αισθάσεις μας για να συνεκδικαστεί η μήνυση μας, μας μετατρέπουν εμάς τους γονείς από κατήγορους σε απλούς μάρτυρες μιας δίκης παροδία, στην οποία το ίδιο το κράτος δικάζει τον εαυτό του. Εγώ το θεωρώ ιεροσηλεία. Παρατεταγμένες πάντως ήταν και αστυνομικές δυνάμεις, αστυνομικοί επίσημε πολιτικά, προκειμένου να μην σημειωθούν επεισόδια. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να γίνει την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου και σε πανελλαδικό επίπεδο σύλλογοι και συλλογικότητες απίθυναν κάλεσμα για συμμετοχή, όπως και έγινε στις συγκεντρώσεις και τις πορείες στη μνήμη του αδικοχαμένου Μάγκου. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Βόλο το περπάτημα για την ελευθερία που διοργάνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Α21 από κοινού με το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας στο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας. Η κινητοποίηση ξεκίνησε με συγκέντρωση στο Δημαρχείο του Βόλου και στη συνέχεια ακολούθησε σιωπηλή πορεία στην παραλία με κατάληξη στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης για την Πανευρωπαϊκή ημέρα για την καταπολέμηση του ανθρώπινου εμπορίου, η μη κυβερνητική οργάνωση Α21 πραγματοποιεί κάθε Οκτώβριο τη διεθνή εκδήλωση «Περπάτημα για την ελευθερία» Walk for Freedom, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το πρόβλημα της εμπορίας ανθρώπων. Η εκδήλωση, σύμφωνα με τους συντελεστές, δεν είναι μια διαμαρτυρία, αλλά μια σιωπηλή πορεία, στην οποία τα άτομα περπατούν σε μια σειρά κρατώντας ενημερωτικές επιγραφές σχετικά με το τράφικινγκ και διανέμουν έντυπο ενημερωτικό υλικό στους περαστικούς. Οι συμμετέχοντες εκπροσωπούν τα εκατομμύρια ανδρών, γυναικών και παιδιών που βρίσκονται σήμερα παγιδευμένοι, όπως αναφέρεται, στη σύγχρονη δουλεία. Στις 15 Οκτωβρίου και φέτος, άνθρωποι από όλο τον κόσμο συμμετείχαν στο κίνημα για την καταπολέμηση της σύγχρονης δουλείας, φέρνοντας ο καθένας και η κάθε μία την ενημέρωση στην τοπική κοινωνία. Αυτό το γεγονός έλαβε χώρα το Σάββατο και στο Βόλο. Συνδιοργανωτής ήταν ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας, που συνηφαίνει καθοριστικά τον αγώνα για αξιοπρέπεια, όπως αναφέρθηκε, ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνική δικαιοσύνη. Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας, έδωσε ισχυρό παρόν στη διοργάνωση, από κοινού με τη δομή του Job Center και του Κέντρου Κοινότητας της ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ. Είμαι επίσης εθελόντρια στην Α21 από το 2018. Αυτό είναι το τέταρτο περπάτημα για την ελευθερία που γίνεται στο Βόλο. Γενικότερα όμως παγκοσμίως είναι το 8ο περπάτημα για την ελευθερία. Στο Βόλο έγινε το 2018, 2019, 2021 και 2022. Τώρα δηλαδή, σήμερα στις 4:30 ξεκινάμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την ανταπόκριση του κόσμου γύρω από αυτό το κομμάτι. Το walk γίνεται στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής ημέρας για το ανθρώπινο εμπόριο. Είναι μια μέρα που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Α21 που δραστηριοποιείται στο χώρο του ανθρώπινου εμπορίου. Έχει θεσπίσει τη μεγαλύτερη εκδήλωση αυτή τη στιγμή για το ανθρώπινο εμπόριο παγκοσμίως. Είναι μια σιωπηλή διαμαρτυρία που την ίδια στιγμή εκατοντάδες άνθρωποι από 50 περίπου χώρες, και στην Ελλάδα έχει γίνει ήδη στην Πάτρα το πρωί. Τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται στο Βόλο, αύριο στη Θεσσαλονίκη και στη Λευκωσία. Την ίδια στιγμή, 4:30 σήμερα, γίνεται διακοινωτική εκδήλωση. Οι συγκεντρωμένοι πάντως στο Βόλο ξεκίνησαν από το Δημαρχείο περίπου στις 4:30 το απόγευμα το Σάββατο, διέσχισαν την παραλιακή οδό και τερμάτισαν στο άγαλμα της Ελευθερίας. Πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα το 4ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδας με διακεκριμένες προσωπικότητες από το χώρο της υγείας. Στο συνέδριο αναπτύχθηκαν οι σύγχρονες τάσεις της ογκολογίας, οι νέες θεραπευτικές και διαγνωστικές επιλογές και συζητήθηκαν θέματα για την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών. Στη Λάρισα φιλοξενήθηκε το 4ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος και συγκεκριμένα σε γνωστό ξενοδοχείο, όπου έγινε και επίσημη έναρξή του.
Στόχος του συνεδρίου είναι να δείξουν τις σύγχρονες τάσεις ογκολογίας, τις νέες θεραπευτικές διαγνωστικές επιλογές και συζητήσουν θέματα καλύτερης αντιμετώπισης των ασθενών. Όλα αυτά που εξελίσσονται στην επιστήμη και ιδιαίτερα στην ιατρική δεν αφορούν μόνο τους γιατρούς ή ακόμα και τους ασθενείς. Αφορούν γενικότερα την κοινωνία μας και, αν θέλετε, στους τόπους μας είναι ένα στοιχείο της ίδιας τους της ανάπτυξης. Και από την άποψη αυτή η Λάρισα είναι τυχερή. Είναι τυχερή που έχει μια ιατρική σχολή, είναι τυχερή που έχει αυτές τις μονάδες νοσηλευτικές της μεγάλης, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μας, το Γενικό Νοσοκομείο μας και άλλες μονάδες. Και το σύνολο της αυτής της προσπάθειας, επαναλαμβάνω ότι διαμορφώνει αυτή την προστιθέμενη αξία για την πόλη. Εμείς ως Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζουμε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, στηρίζουμε τα νοσοκομεία μας, τα κέντρα υγείας, με ανανέωση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με κτηριακές υποδομές, νέα κέντρα υγείας, επεκτάσεις κλινικών, σύγχρονα χειρουργία. Και αυτό γίνεται γιατί πιστεύουμε ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου. Ότι πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι να συμβάλλουμε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε στο επιστημονικό μας προσωπικό, γιατί αυτοί είναι που θα χρησιμοποιήσουμε τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, αυτοί είναι που θα χρειαστούν τις χειρουργικές κλίνες, τα χειρουργεία. Θα πρέπει εμείς όμως να φροντίσουμε έτσι ώστε να τους δώσουμε τα απαραίτητα εργαλεία που θα κάνουν τη δουλειά τους αποδοτικότερη, που θα μπορούν να κάνουν την πρόγνωση. Μέσα από το συνέδριο πρέπει να αναδειχθεί πως ο καρκίνος δεν ανήκει, το τονίζουν, καθώς υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που νικέται. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, η Ενορία της Αναλήψεως υποδέχθηκε χθες για πρώτη φορά ως επίσκοπο τον επί 20 χρόνια προϊστάμενό της πρωτοσύγγελο και νυν Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρναρνίας, κύριο Δαμασκηνό, λίγες μέρες πριν την αναχώρησή του από το Βόλο. Ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στον ιερό ναό της Αναλήψεως, ενώ ευχαρίστησε και όλους όσους τον στήριξαν. Και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, η Νεωρία της Αναλήψεως υποδέχθηκε χθες για πρώτη φορά σε επίσκοπο τον επί 20 χρόνια προϊστάμενό της, τέως πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και νυν Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό. Λίγες ημέρες πρώτη αναχωρήσεως του εκβόλου και της εγκατάστασής του στη Μητρόπολη του. Κατά το πολυαρχιερατικό συλλήτουργο προεξήρχε ο κ. Δαμασκηνός, συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου, Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου, Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου, Πολιανής και Κυλκισίου κ. Βαρθολομαίου, του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Ολβίας κ. Επιφανίου, του Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Καραγεώργου και πολλών κληρικών. Παρέστησαν η Υφυπουργός Παιδείας κ. Ζέτα Μακρύ, οι βουλευτές Μαγνησίας κ. Μπουκόρος Μαραβέγιας Λιούπης, ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου κ. Μιτζικός και πλήθος λαού. Το νέο Μητροπολίτη κ. Δαμασκηνό προσφώνησε ο αρχαιότερος εκ των συνεφημεριών του, πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Κατούνης, ο οποίος αναφέρθηκε στο πολυσχηδές έργο του κατά τα χρόνια της προϊσταμενίας του σε όλους τους τομείς, στους οποίους, όπως είπε, με επιμέλεια και περίσσια αγάπη εργάστηκε, στον πνευματικό, κοινωνικό και άλλους αγώνες. Ακολούθως, ο Σεβασμιότατος κ. Δαμασκηνός με έκδηλη συγκίνηση αναφέρθηκε στον θείο έρωτα, ο οποίος τον διακατέχει για τον ναό της Αναλήψεως. Του ιερού ναού έζησα μοναδικές στιγμές λειτουργικής και μυσταγωγικής πανδεσίας. Κυριακή από τις θέσεις του συνθρόνου και πολλές φορές παρακαλούσα το Θεό να αξιώσει κάποιο από αυτά να γίνει ο δικός μας διάδοχος σε τούτο το ναό. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους ενωρίτες αυτής της ενωρίας. Στην αντιφώνησή του, ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης κ. Ιγνάτιος τόνισε ότι ζούμε στιγμές χαράς. Εκεί είναι το είναι σου. Εκεί θα δοθείς εξ ολοκλήρου. Εδώ θα έρχεσαι για να ακούς και πάλι το πατέρα Δαμασκηνέ. Θα σου το πω το μυστικό. Όταν ακούς κάποιον να σε λέει πατέρα Δαμασκηνέ, ξέρεις, θα είναι από το Βόλο. Γιατί εκεί πλέον θα είσαι ο Σεβασμιότατος. Ποτέ ο πατέρα Δαμασκηνός. Έτσι είναι η Εκκλησία. Και εμείς θα καμαρώνουμε και θα περιμένουμε τα καλά νέα.
και θα προσευχόμαστε για την υγεία σου. Θα προσευχόμαστε για σένα. Στο τέλος πάντως της θείας λειτουργίας, ο σεβασμιότατος κύριος Δαμασκηνός δέχθηκε τις ευχές κλήρου και λαού. Τις πύλες του άνοιξε για ακόμη μια φορά στη Λάρισα το φεστιβάλ Open Nights με φετινό θέμα το σώμα. Το φεστιβάλ θα διαρκέσει μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου, ενώ θα πραγματοποιηθεί τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους, με χορευτικές δράσεις, διαδραστικά project και διαλέξεις. Τις πύλες του άνοιξε στο Μιλό του Παπά με τα εγγένεια της εικαστικής έκθεσης το 7ο κατά σειρά διακαλλιτεχνικό και διαπιστημονικό φεστιβάλ Open Nights. Το φεστιβάλ Open Nights κομίζει ό,τι πιο σύγχρονο στις τέχνες. Τη συνδυάζει μεταξύ τους με στόχο να θίξει ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας, αλλά και την ύπαρξή μας. Και κάπου εδώ μπαίνουν και οι επιστήμες. Είναι ένα διακαλλιτεχνικό και διεπιστημονικό θεματικό φεστιβάλ που φέτος έχει σαν θέμα το σώμα. Το σώμα λέει αυτό που δεν μπορούν να πούν οι λέξεις, σύμφωνα με τη Μάρθα Γκράχαμ. Και αυτό θα βιώσουμε σε αυτή τη διοργάνωση. Ένα φεστιβάλ που έχει ως θέμα το σώμα. Πόσο πιο επίκαιρο να μας προβληματίσει, να μας ευαισθητοποιήσει. Διανύουμε τον μήνα αφιερωμένο στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Να μας ευαισθητοποιήσει, να ψηλαφίσουμε το σώμα μας. Και γυναίκες αλλά και άντρες, γιατί μας αφορά όλους, γιατί ο καρκίνος νικέται. Πρέπει να αγαπήσουμε το σώμα μας, να το γνωρίσουμε, να το ψηλαφίσουμε, να προλάβουμε αυτή τη μορφή καρκίνου, η οποία αν διαγνωστεί σε πρώιμα στάδια, θεραπεύεται. Το σώμα μας ως το σπίτι της ψυχής και του πνεύματος. Το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει τόσο εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους του Μήλου και θα διαρκέσει από 14 έως 23 Οκτωβρίου με δράσεις χορού, εικαστικών προβολών, μουσικής, διαδραστικών project, εργαστηρίων καθώς και διαλέξεων. Βολιώτισες και βολιώτες όλων των ηλικιών με τα ποδήλατά τους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Υφυπουργού Παιδείας Ζέτας Μακρύ και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Αμυρά και ανέδειξαν τη δράση ευαισθητοποίησης «Ποδηλατάδα για όλους» που πραγματοποιήθηκε χθες με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Λευκού Μπαστούνιού. Μεγάλη συμμετοχή στην Ποδηλατάδα για όλους που διοργανώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο Βόλο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Λευκού Μπαστούνιου, που έχει καθιερωθεί να είναι η 15η Οκτώβρη κάθε έτους και απότερο σκοπό την ευαισθητοποίηση του κόσμου σε ζητήματα οπτικής αναπηρίας. Το σήμα εκκίνησης της Ποδηλατάδας δόθηκε από το ύψος του λιμανιού και κατέληξε στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, από πλευράς της Υφυπουργού Παιδείας κυρίας Μακρύ, η οποία με τον συνάδελφό της Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Αμυρά που βρέθηκε στο Βόλο, ανέλαβαν τη σχετική πρωτοβουλία της διοργάνωσης. Σε συνεργασία με το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Μάγνητες Τυφλή και το Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία Παναγία Ευαγγελίστρια, έστειλαν μήνυμα αλτρουισμού. Είναι μια όμορφη μέρα για το Βόλο, είναι μια όμορφη μέρα για το αναπηρικό κίνημα. Μαζί με τη Ζέτα Μακρύ, τη συνάδελφό μου, την Υφυπουργό, οργανώνουμε αυτή την ποδηλατάδα για άτομα με προβλήματα όρασης ή άτομα που έχουν την αναπηρία της τυφλότητας. Αλλά εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχει ίση προσβασιμότητα. Πρώτατες ευχαριστίες στον Γιώργο τον Αμυρά, που στην πραγματικότητα ήταν δική του ιδέα αυτή η διοργάνωση και μαζί με το δραστήριο σωματείο η Παναγία η Ευαγγελίστρια, αλλά και τους δικούς μας τους μάγνητες τυφλούς, με τη βοήθεια και τη σοφία της Χαμονικολάου από το ΚΙΑΤ, διοργανώνουμε αυτή τη συμπεριληπτική αθλητική δραστηριότητα. Κανένας δεν εξαιρείται, κανένας δεν αποκλείεται. Δικαίωμα έχουν και δικαίωμα και δυνατότητα έχουν να συμμετοχή σε κάθε μορφή, σε κάθε εκδήλωση. Μην ξεχνάμε ότι το να υπάρχουν ανάπηροι δεν φταίει κανείς. Το έχω ξαναπεί στην Ζέτα και στο... Το να υπάρχουν ανάπηρες πόλεις όμως κάποιος φταίει. Ανάπηρες πόλεις, ευτυχώς τώρα αρχίζει να στέκεται στα πόδια της η πόλη μας. Οπότε και οι τυφλοί ξεκινάνε με αυτή τη διαδικασία, ότι μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Με μεγάλη χαρά ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα στην αγαπημένη μας πόλη του Βόλου για τη σημερινή ποδηλατάδα. Με αφορμή τη χθεσινή ημέρα 15 Οκτωβρίου που ήταν η Παγκόσμια ημέρα Λευκού Μπαστουνού, που είναι το σύμβολο της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας των ατόμων με οπτική αναπηρία, χαιρόμαστε πραγματικά που υλοποιείται αυτή η δράση σήμερα στην πόλη του Βόλου και δείχνουμε πώς τα άτομα με οπτική αναπηρία μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά στον αθλητισμό. Ο Γιώργος Αμυράς είναι δεδομένο, είναι μέλος μας εδώ και 15 χρόνια πριν γίνει καν βουλευτής και συνδιοργανώνουμε μαζί ποδηλατάδες σε όλη την Ελλάδα.
Η ιδέα αυτή ήταν, όπως είπε και ο Υπουργός Γιώργου του Αμυρά, όμως η ΖΜΑΚΡΗ έδειξε τέτοιον ζήλο. Τέτοιο ξεκινάμε. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.